Κύριε Κοκονά, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Τι ήταν αυτό που έγινε προχθές εκεί, στην Αριστοτέλους? Να το πω αλλιώς. Ναι. Γνωρίζουμε τους αγώνες που έχετε δώσει για στο ΕΠΑΛ και στη Σταυρούπολη και στις περιοχές εκεί που υπάρχουν κάποιες φικοφολιές. Ναι. Γνωρίζουμε για φασίστες που κυκλοφορούν με το μανδέα του Μακεδονομάχου. Γνωρίζουμε τι συνέβη όταν κουκουλοφόρα αθύρματα είχαν χειροκροτητές όταν επιχείρησαν να λιτζάρουν εν μέση οδό τον πρώην δήμαρχο, τον Μπουτάρη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και σε δημόσια θέα υπερασπιστές των δολοφόνων του Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε επίσης ότι έχουμε δημόσιους άνδρες, κάτι λουμπεναριά που λέω εγώ, που μιλάνε με τον τρόπο που μιλάνε. Όλα αυτά είναι άσχετα μεταξύ τους. Κοιτάξτε, συζητάμε τώρα για την αρχικά την απάνθρωπη αποτρόπαια επίθεση στην πλατεία Αριστοτέλους σε βάρος δύο νεαρών τρανς ατόμων από ομάδα νεαρών που φαίνεται να ανήκουν στη μαθητική κοινότητα με βάση την ηλικία, και αυτό είναι που απασχολεί εμάς πάρα πολύ, την Ομοσπονδία Γονέων, που η συμπεριφορά του, ο τρόπος που οργανώνονταν, το πώς κινούνταν, είχαν στοιχεία που τα συναντήσαμε και στο παρελθόν σε αυτές τις επιθέσεις μέσα στα σχολεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Και δημιουργεί και μεγαλύτερη ανησυχία το γεγονός ότι επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας ότι δεν ξεβλέπουμε και εύκολα μόλις αυτές τις δυνάμεις. Όλοι αυτοί που και στο παρελθόν οτιδήποτε έβγαζαν το μίσος τους σε οτιδήποτε διαφορετικό, σε οτιδήποτε δεν τέριαζε στη δική τους λογική, στη δική τους αισθητική, σε οτιδήποτε φαινόταν έξω από τη δική τους την συμπεριφορά και έκαναν επιθέσεις σε μαθητές που συνδικαλίζονταν, που ήταν στα 15 μελή, που έπαιρναν συλλογικές αποφάσεις για οτιδήποτε αφορούσε τη σχολική κοινότητα ή οτιδήποτε αφορούσε την περιοχή που ζούσαν, γινόταν επιθέσεις εναντίον τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Επίσης είναι ανησυχητικό το ότι, και επιβεβαιώνεται μάλλον αυτό που λέγαμε, ότι καλλιεργούνταν όλο αυτό. Είναι συνέχεια δηλαδή όλες αυτές τις ομοφοβικές κουβέντες, τις λογικές τους μίσους, της έλλειψης της παιδείας που δεν υπάρχει, όλων των δολοφονικών επιθέσεων που έγιναν, και είπατε και εσείς, στον Άλκη, δεν ήταν μόνο ο Άλκης, ήταν και σε άλλα σχολεία επιθέσεις με μαχαίρια, σε μαθητές κτλ. Και η στάση που κράτησε και το Υπουργείο Παιδείας, που προσπαθούσε να εξισορροπήσει τη λογική των δύο άκρων, στη λογική του δίνει σε ένα φυλάδιο μια ανακοίνωση έξω από το σχολείο, αρκαλής, έτσι. Σε οτιδήποτε τέλος πάντων δεν ήταν σε αυτή τη λογική τη δικιά του. Εμείς αυτό που ξέρουμε και αυτό που έχουμε εντοπίσει είναι ότι ο λαός της περιοχής δεν είναι όλος ίδιος. Έτσι. Προφανώς στη Θεσσαλονίκη δεν είναι όλοι ίδιοι, είναι μια πολύ μικρή μερίδα όλοι αυτοί. Που όμως αρχίζουν και εμφανίζονται. Και μετά και με τον, να το λέμε και αυτό, και με την, το τελευταίο νομοσχέδιο, όλοι αυτοί ξαναβγήκαν από τις τρύπες τους. Είδαμε και άλλες επιθέσεις και προχθές. Και δημιουργεί προβληματισμό του πώς θα αντιμετωπίζει η ίδια η κυβέρνηση όλο αυτό. Γιατί ξέρετε, στην πλατεία Αριστοτέλους, αυτές οι ομάδες δεν βρίσκονται μόνο χθες. Βρίσκονται κάθε μέρα. Και όχι μόνο εκεί, βρίσκονται και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Και δημιουργούν μια περίεργη κατάσταση για όποιον δίνεται διαφορετικά, για όποιον περπατάει διαφορετικά, για ό,τι διαφορετικό τέλος πάντων. Και νομίζουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση δηλαδή δεν μπορεί να το παίζει ανήξερη. Όλα αυτά τα φαινόμενα εξελίσσονταν με την δικιά της πολιτική ανοχή όλο αυτό το διάστημα, μέσα στα σχολεία, έξω από τα σχολεία και στις γειτονιές. Με δηλώσεις τελεχών, αν θυμάστε, που έλεγαν ότι να το ελέγξουμε καλύτερα, να δούμε αν αυτές
ανήκουν σε αυτούς τους χώρους κτλ. Που ήταν ξεκάθαρο που ανήκαν. Άρα λοιπόν δεν μας δημιουργεί τρομερή εντύπωση τότε εμφανίστηκαν πάλι αυτές οι ομάδες. Μας δημιουργεί όμως τρομερή εντύπωση το πώς αντιμετωπίζονται. Γιατί δεν αντιμετωπίζονται ενιαία. Αυτό ενιαία εννοώ από την κυβέρνηση στους χώρους του σχολείου, γιατί αυτό έχει αναφορά σε εμάς. Θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα τους ξέρει αυτούς. Τους μαθητές που οργανώνονται σε τέτοιες ομάδες που θέλουν να στείλουν το μίσος, το ρατσισμό, την ισαλλοδοξία. Το είπατε και εσείς πριν. Τους είχαμε συναντήσει στα συναλλητήρια για τη Μακεδονία. Σε οτιδήποτε τέλος πάντων θεωρούσαν αυτοί έξω από τη δικιά τους λογική. Κατά τη γνώμη μας, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι να απομονωθούν αυτές οι ομάδες. Δεν έχουν έτσι κι αλλιώς θέση πουθενά μέσα στην κοινωνία. Και η μαθητική κοινότητα το έχει καταφέρει στο παρελθόν, τους έχει απομονώσει. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα. Και νομίζουμε ότι το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας μπορεί να τους απομονώσει. Γιατί σας λέω, με βάση την ηλικία και τους. Και αυτά που βλέπαμε εκεί στην Αριστοτέλους, μιλάμε για ηλικίες μαθητών, έτσι, μαθητές που είναι τις μαθητές των παιδιών μας. Πείτε μου κάτι, γιατί, για όσους, πείτε μου κάτι για όσους δεν ξέρουν για την τοπογεωγραφία. Επειδή ακούμε σημαίες των κυβερνώντων ανάμεσα στις άλλες, ιδιαίτερη σημαία είναι η σημαία της αστυνόμευσης. Πόσο μακριά είναι το αστυνομικό τμήμα από εκεί που έγιναν αυτά που έγιναν προχτές? Εντάξει, είναι ούτε 100 μέτρα. Ούτε 100 μέτρα. Είναι πάνω στην πλατεία στο τέλος το αστυνομικό τμήμα. Μα είδαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που περνούσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα με πορεία, οργανωμένα που κατέβαιναν προς την πλατεία Αριστοτέλους. Τα έχουμε δει αυτά, τα ξέρουν. Και είμαστε σίγουροι ότι τα ξέρει και η αστυνομία αυτά τα πράγματα. Ένα θέμα λοιπόν είναι προφανώς η αμήλικτη τιμωρία όλων αυτών. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό που κουβεντιάζουμε και ίσως είναι το σημαντικότερο θέμα, αυτό που κουβεντιάζουμε όλη αυτή την ώρα. Έγιναν συγκεντρώσεις καταδίκης αυτής αθλειότητας, αυτής της απότροπης συμπεριφοράς, αποτρόπαιας συμπεριφοράς. Πώς αλλιώς σκέφτεστε να κινηθείτε και να αντιδράσετε? Προφανώς πρέπει να ανοίξει και μέσα στα σχολεία η κουβέντα για το πώς αντιμετωπίζουμε το διαφορετικό. Το δικαίωμα στον άλλον να ντύνεται όπως θέλει, στο δικαίωμα να φοράει όπως θέλει, να περπατάει όπως θέλει, στο δικαίωμα της σεξουαλικής επιλογής, ό,τι σεξουαλική επιλογή θέλει να κάνει ο καθένας. Και προφανώς, και το πιο σημαντικό, αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει μέσα στα σχολεία. Γιατί έτσι, ξέρετε, και αυτοί που έχουν περίεργες θέσεις θα εμφανιστούν και θα μπορούμε να τους απομονώσουμε καλύτερα, και κάποιοι που παρασύρονται από αυτόν τον όχλο να μπορέσουν να καταλάβουν ότι η πορεία αυτή δεν είναι πορεία για να μαθηθεί, για τις αξίες που έχει η συμμετοχή μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, για αυτό που πρέπει να μας διδάξει το σχολείο, την αλληλεγγύη, την ανοχή απέναντι στο διαφορετικό, τη σχέση σε ό,τι διαφορετικό υπάρχει. Κατά τη γνώμη μας, έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κύριε Κοκονά, και εμείς σαν γονείς έτσι θα το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πρώτον καταδικάζοντας όλη αυτή την επίθεση, και δεύτερον να ανοίξουμε την κουβέντα με τους μαθητές, με τα παιδιά μας. Μάλιστα. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοκονά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.